ένα πρωί σηκώθηκα, ο άντρας μου ήταν πρωινό, ήταν πολύ πρωινό. Στις 5 η ώρα πρέπει να είναι στο σταθμό. Και σηκώθηκα να φύγω. Όπως συνήθως όταν έφευγε, έβγαινα και εγώ στην πόρτα. Και έβλεπα. Είδα απέναντι, έχουμε ένα φούρνο απέναντι μας. Είδα έναν άνθρωπο και καθόταν στην πόρτα, εκεί απ' έξω από το φούρνο. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί αυτή την εποχή ο κόσμος δεν κυκλοφορούσε πρωί πολύ. Λέω, μπάλω, τι κάθεται αυτός εκεί πέρα. Δεν πέρασε 5-10 λεπτά, πέφυγε ο άντρας μου και αρχίσανε εντουφεκές. Ρίχναμε εντουφεκές, μπάλω, τι. Βγαίνω σε ένα παράθυρο που είχαμε κάτω και βλέπω δύο Γερμανούς και δύο Έλληνες, οι οποίοι είχαν σταθεί έτσι, για Αγίου Δημητρίου που είναι ο δρόμος για εδώ. Είχαν σταθεί έτσι και με τα όπλα στα χέρια. Ο Κώστας μου ήταν εδώ, ο αντρίκος μου δεν ήταν εδώ όμως. Λοιπόν, ώσπου να πω εγώ του Κώστα μου που ήταν μέσα, λέω, ο Κώστα αυτό, Γερμανοί. Λέει, για να έρθω να δω, λέει και ο Κώστα. Μου έρχεται και ο Κώστα βλέπει και μου λέει, ο Μπουγιούρης είναι. Εγώ δεν ήξερα ποιος είναι ο Μπουγιούρης. Μου λέει, ο Μπουγιούρης είναι. Και τρέχει μέσα, ώσπου να τρέξει μέσα το παιδί στην καμαρά του. Δίνουν μια κλωτσιά της πόρτας, της εξώπορτας, από την που είναι τώρα αυτή η εξώπορτα. Και σπάει ένα κομμάτι. Τώρα μα τα θυμάμαι, δεν μπορώ. Σπάει ένα κομμάτι και μπήκανε μέσα. Μπήκανε μέσα δύο Έλληνες και δύο Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν μπήκανε μέσα στο δωμάτιο. Μπήκανε μόνο οι Έλληνες. Ο ένας ήταν Σταματάκος λεγόταν, διερμηνέα τον είχαν οι Γερμανοί. Ο άλλος ήταν ο Μπουγιούρης, αυτός που είπε το παιδί. Και αρχίσανε αυτοί. Ψάχνανε, ανοίγανε σιρτάρια, μπαούλα, ρίχνανε τα πράγματα κάτω. Ο ένας αυτός ο Σταματάκος έδωσε και ένα χαστούκι του Κώστα μου. Και εγώ έκλαιγα, φώναζα, λέω, γιατί λέω το κάνετε αυτό. Τι σας έκανε το παιδί μου και αυτό, λέει, ξεχνά, λέει, τον καιρό που έγραφε στον τοίχο κάτω ο Μπουγιούρης και κάτω οι προδότες. Τον καλά, λέει, τώρα, λέει, που θα τον στείλω, λέει, στους Γερμανούς, να δούμε, λέει. Το πήραν το παιδί και φύγανε. Πήραν το παιδί, φύγανε. Μάλιστα μου λέει αυτός, ο Μπουγιούρης, καλά που δεν είναι εδώ και ο άλλος σου γιος. Θα τον έπαιρνα κι αυτό, για τον αντίκο δηλαδή. Το πήγανε στο Χαϊδάρι. Αφού τα πήγανε στο Χαϊδάρι, την Κυριακή που μας έρθει, πήγαμε εμείς στο Χαϊδάρι με μια άλλη γειτόνιση. Πήγαμε, δώσαμε ρούχα και πήραμε ρούχα. Στα ρούχα λοιπόν το παιδί έγραφε, πάνω είχε ένα αυτό και έγραφε ότι να του στείλω με γάζες. Γιατί ζητάει γάζες, λέω, σκότρο, ο Κώστας μας. Πάμε και την άλλη μέρα. Και πράγματι τον είδαμε τον Κώστα μας. Το παιδί, επειδή το είχαν βγάλει τότε εκείνες τις μέρες τα έργα και από εκεί που ήταν κλεισμένο μέσα στην απομόνωση, στον ήλιο, είχε σηκώσει φουσκάλες όλο του το σώμα. Και του λέω, Κώστα μου, τι είναι αυτά, του λέω εγώ. Λέει, είναι, λέει, από τον ήλιο, μαμά. Και φόραγε και ένα παντελόνι σκισμένο από πάνω μέχρι κάτω. Λέω, γιατί δεν φόρεσα, αφού σου στείλα, λέω εγώ, παντελόνι καλό, γιατί δεν το φόρεσα. Λέει, δεν το φόρεσα, λέει, μαμά, θα το φορέσω. Του λέμε, πού σε πήγανε, Κώστα μου, την ημέρα αυτό, τον πήγανε, λέει, στο Δημαρχία. Και στη Δημαρχία που τον πήγανε, ήταν ένας εδώ πάλι γείτονας, ο Τριτσάκος λεγότανε, ο οποίος ήταν χωροφύλακας. Και του έλεγε να του πει, να του υποδείξει ένα φίλο του, το σπίτι του. Λέει, δεν το ξέρω. Λέει, βρε, με συγχωρείτε τώρα. Βρε, πούστε, λέει, δεν το ξέρεις, λέει, δεν σε έβλεπα εγώ που πήγαινες στο σπίτι του. Ποιος έχει όρεξη να δέρνει, είπε αυτός, σε άλλους χωροφύλακες. Και αρχίσαν και τον δέρνανε. Και γι' αυτό ήταν χτυπημένος και γι' αυτό μας ζήτησε και τις γάζες. Και του λέει ο μπαμπάς του να κάνουμε μια αίτηση, να τη στείλουμε. Λέει, όχι, λέει, γιατί, λέει, θα με καλέσουν πάλι να μου κάνουν ανάκριση όπως τώρα, λέει. Με είχαν καλέσει, τον είχαν βάλει, λέει, στην τροχαλία ανάποδα και τον ερωτάγανε για τον μπαμπά του και για τον αδελφό του. Ξημερώνει η άλλη μέρα, ξεκινήσαμε με τον άντρα μου να πάμε και δεν προλάβαμε να πάμε. Εκεί που θα περνούσαν τα αυτοκίνητα, βρίσκομαι τον πατέρα αυτού του παιδιού του πολίτη, το άλλο παιδιό, και τον είδα έτσι πολύ ταραγμένο, πολύ. Λέω,
Τι συμβαίνει, πού πάτε, μας λέει. Λέω, πάμε, λέω, για να δούμε, για τα παιδιά. Ποια παιδιά, μας λέει. Λέω, τα παιδιά, λέει, πάει, λέει, μας τα σκοτώσανε. Μας λέει τώρα ο πολίτης. Λέει, πού το ξέρεις, λέει ο άντρας μου, λέει, εφημερίδες. Και να, μια εφημερίδα, παίρνει την εφημερίδα. Ο άντρας μου διαβάζει τα όνοματα. Η εφημερίδα έγραφε ότι στο τάδε μέρος, ας πούμε, απεικονίστησαν τόσοι, επειδή είχαν σκοτώσει Γερμανούς και ξέρω ένα στρατιώτη Γερμανό και σκοτώσαν 50. Μετά, αφού φύγανε οι Γερμανοί, πήγαμε να κάναμε την εκταφή. Με τους είχαν έτσι, πόδια με πόδια. Ήταν ο λάκκος μεγάλος, αυτό, και τους είχαν έτσι, πόδια με πόδια, στη σειρά. Τους είχαν θαμμένους. Κάποτε στεκόμεθα όλοι εκεί και περιμέναμε. Κάποτε λοιπόν που έβαλε το φιάρι αυτός, μόλις αυτό είδα, το γνώρισα και εγώ τον Κώστα μου. Τον γνώρισα βέβαια από τα ρούχα. Την μπλούζα που φορούσε, να στα πω εδώ. Και λέω, να ο Κώστας μου, λέω του μπαμπά του. Έβγαλε το σκελετό αυτός ο μικροθάφτης. Το χέρι, τα χέρια τα είχε έτσι. Έτσι ήταν τα χέρια, δηλαδή τα κόκαλα πια ήταν. Τα ήταν έτσι. Λέω, γιατί τα έχει έτσι τα χέρια του Κώστα μου. Η Πόπη δεν θα μάθει ποτέ γιατί το παιδί της, όταν το κρεμάγανε οι φασίστες, είχε σφίξει τα χέρια του γροθιές. Να ήταν άραγε η αγανάκτηση για την καινούρια δικία που είχε αρχίσει ήδη να γίνεται στο λαό σου, που σύντομα θα βλέπε τους εθνοπροδότες να υπηρετούν τα καινούρια αφεντικά τους, τους Άγγλους, και το βασιλιά επικεφαλής του ντόπιου φασισμού. Ο εμφύλιος είχε κιόλας αρχίσει, όταν ο πιο μεγάλος γιος της Πόπης καταδικαζόταν κι αυτός τρεις φορές σε θάνατο από τους ντόπιους φασίστες για τον αγώνα του κατά του ναζισμού. Σώθηκε λίγο πριν την εκτέλεση.